ως καθοριστικό βήμα για την επί της ουσίας εκμετάλλευση των θαλάσσιων κοιτασμάτων που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, χαρακτήρισε τη σύμβαση που μονογράφηκε από το Υπουργείο Ενέργειας με την κοινοπραξία Exxon Mobil, Total και ΕΛΠΕ, ο ειδικός σε θέματα υδρογονανθράκων Ηλίας Κονοφάγος, που μίλησε σήμερα το πρωί στον 984 και το Γιώργο Σαχίνη. Είναι καλημέρα. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλημέρα. Θα σας έλεγα ιστορική μέρα, δηλαδή η ιστορία δεν τελείωσε όπως είπατε. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει χθες. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί και ξέρετε είναι σημαδιακή. Δηλαδή δεν είναι τα αφεντικά, το κουμάντο της κοινοπραξίας δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι. Το κάνουν οι Γάλλοι όπως βλέπετε. Ο διαχειριστής κοινοπραξίας είναι η Total. Και θα σας έλεγα είναι επειδή στα πρώτα χρόνια της καριέρα μου έκανα, ήμουνα σε θυγατρική εταιρεία της Total, είχα δουλέψει στη Βόρειο Θάλασσα. Θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία που μελετά το χώρο δυτικά της Κρήτης εδώ και 25 χρόνια κύριε Σαχίνη. Σε 3 χρόνια το αργότερο μπορεί να έχουμε ερευνητικά αποτελέσματα νότια της Κρήτης, τονίζει χαρακτηριστικά στον 984 ο κύριος Κονοφάγος. Τα επόμενα βήματα είναι μόλις κυρωθούν οι συμβάσεις από τη Βουλή. Σύμφωνα με τις σύμβασεις που υπογράφονται, οι εταιρείες πρέπει εντός 3 μηνών να αρχίσουν εργασίες. Γιατί εντός 3 μηνών, διότι πρέπει να φτιάξουν γραφεία, πρέπει έχει πάρα κάποια διαδικασία και προβλέπεται στη σύμβαση λοιπόν εντός 3 μηνών η έναξη εργασιών. Άρα αρχίζουμε και από ό,τι γνωρίζω ναι. Μέχρι τώρα θα διαβάσουμε τη σύμβαση, το πιθανότερο είναι στα 3 χρόνια να κάνουμε ακτινογραφίες όπως λέμε εμείς παντού στην περιοχή. Αποτελέσει ένα ισχυρό πεδίο και γεωπολιτικά πολύ σημαντικό, καθώς θα αποτελέσει πηγή προμήθειας υδρογονανθράκων για την Ευρώπη στις επόμενες δεκαετίες. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Ελλάδα πλέον με αυτή την εξέλιξη μπαίνει δυνατά στο χάρτη της παγκόσμιας βιομηχανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Κονοφάγο, σε 6 χρόνια μπορεί να αλλάξει όλο το οικονομικό μοντέλο της πατρίδας μας. Η Ελλάδα δεν έχει πια βιομηχανία. Είναι μια χαμένη χώρα. Εδώ πρόκειται περί βαριάς βιομηχανίας, κύριε Σαχίνη. Πρόκειται για τη βαρύτερη και τη, θα σας έλεγα, ρομποτική ή θα σας έλεγα ακόμα και διαστημική τεχνολογία, διότι όλα γίνονται εκτός βαρύτητας με ρομπότ στο βυθό της θάλασσας. Πρόκειται για νέα τεχνολογία. Δηλαδή τα παιδιά μας που θα δουλέψουν θα εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες και βαριά βιομηχανία. Η Ελλάδα λοιπόν θα μπει στην οικογένεια της βαριάς βιομηχανίας για πρώτη φορά στον κόσμο της, αν θέλετε.